τι θέμα σας έχω σε αυτό το μέρος με την Ειρήνη τη Μασαούτη. Την οποία την έφερα με το έτσι θέλω ξανά μέσα σε χρόνο ντετέ, έτσι. Μα μου βάζεις ιδέες. Και μου τα αφήνεις και φεύγεις. Τι θες να κάνω εγώ δηλαδή μετά, να μην κάνω εκπομπή. Τι να κάνω. Έλα που όλα συνδέονται με τη διατροφή. Καλά, βέβαια, εμείς κάναμε μια κουβέντα πριν ξεκινήσουμε και μπορεί ο τίτλος μας να σχετίζεται με τη διατροφή, γιατί ο βασικός επαγγελματικός και επιστημονικός τίτλος της Ειρήνης σχετίζεται με τη διατροφή. Αλλά πίσω από τη διατροφή κρύβονται κι άλλα. Λοιπόν, για να μην σας τα λέω περίεργα και σαν την πυθία, είπαμε να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει όταν έχουμε μια αλλαγή πλαισίου στην καθημερινότητά μας. Και να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, γιατί με το καλό διακοπές θα κάνουμε όλοι μας. Λίγο μία παύση από τα καθημερινά καθήκοντα θα έχουμε, είτε λείπουμε από το σπίτι, είτε δεν λείπουμε. Όταν έρχεται αυτή η αλλαγή στο πλαίσιο της καθημερινότητάς μας, πώς επηρεάζει σε πρώτη φάση τη διατροφή μας. Και μείνετε στην κουβέντα, γιατί από τη διατροφή το ξεκινάμε, αλλά στον Άρη θα φτάσουμε. Πώς επηρεάζει, κυρία Μασαούτη, η αλλαγή πλαισίου τη διατροφική μας συμπεριφορά? Επηρεάζει λοιπόν σε πάρα πολλούς τομείς και μάλιστα πριν εξελίξουμε τη συζήτησή μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό ουσιαστικά πριν ο καθένας μπει στην αλλαγή των διακοπών, του καλοκαιριού και γενικά της καθημερινότητάς του, να συνειδητοποιήσει ποια είναι η καθημερινότητά του. Βλέπουμε δηλαδή πάρα πολύ συχνά τον κόσμο να τρέχει χωρίς να ξέρει γιατί τρέχει. Να ενεργοποιεί κάποιους ρόλους στη ζωή του, όπως ας πούμε μια μητέρα για τη φροντίδα των παιδιών ή ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται πάρα πολλές ώρες, που ενεργοποιεί πάρα πολύ αυτόν τον ρόλο του και κάποιοι άλλοι ρόλοι της ζωής του παραμένουν αδρανείς. Όπως ας πούμε. Όπως η αυτοφροντίδα, η υπερποίηση του σώματος, η φυσική δραστηριότητα, ή συναναστροφή με φιλικά του πρόσωπα, ώστε να χαλαρώσει, να αποδεσμευτεί από το στρες και από τις ευθύνες της καθημερινότητας, η σεξουαλική του ζωή, η επαφή του με το άλλο φύλο και γενικότερα δηλαδή η ενεργοποίηση πολλών ρόλων που μας κρατάνε σε μία ισορροπία. Όταν την έχουμε χάσει αυτή την ισορροπία ακριβώς στην καθημερινότητά μας. Και όταν εμείς λοιπόν το παρατηρήσουμε αυτό και έρθουμε αντιμέτωποι με τέτοιες περιπτώσεις, λέμε ωραία, για σκεφτείτε τον εαυτό σας, βλέποντας την καθημερινότητά σας. Αν αυτό θα μπορούσατε να το περιγράψετε σαν ένα πιάτο. Μάλιστα. Για πες. Πώς θα σας περιγράφατε? Ένα 24ωρό μας δηλαδή. Αν θα έχει ποικιλία και χρώμα. Μπράβο. Ή θα είναι ρύζι, κοτόπουλο, κοτόπουλο, ρύζι. Με ένα-δυο χρώματα. Ναι. Εκεί τους βλέπεις λοιπόν ξαφνικά ότι όλο αυτό κάτι γεννά. Τους βάζει σε σκέψεις. Οι περισσότεροι βέβαια που έχουν ενεργοποιήσει έναν ή δύο μόνο ρόλους στην καθημερινότητά τους, αντιλαμβάνεσαι ότι η απάντησή τους είναι ότι με φαντάζομαι ως μπριζόλα με ρύζι. Ναι. Ως κρέας με κάτι ελαφρύ σε υδατάνθρακα ή το αντίθετο. Σπανίως θα ακούσουμε ότι εγώ ξέρεις θα με περιέγραφα με ένα πλούσιο γεύμα, με πάρα πολλά χρώματα, με ένα όμορφα τοποθετημένο φρούτο ή έδεσμα μετά το φαγητό μου και ούτω καθεξής. Άρα εκεί λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους που το κομμάτι της διατροφής τους σε καμία περίπτωση δεν το έχουν βάλει σε μία προτεραιότητα αυτοφροντίδας τους. Αχ, βρε Ειρήνη μου, ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα που σε ακούω, ότι τώρα θα ακουστώ λίγο γραφική ίσως, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν ζεις σε μία καπιταλιστική κοινωνία και δουλεύεις για μία καπιταλιστική οικονομία, το μόνο που σε έχουν εκπαιδεύσει να κάνεις είναι να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου και να είσαι απλά γερός και δυνατός για να ξαναπάς το επόμενο πρωί στη δουλειά σου και να εκπληρώσεις όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχεις στα πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής σου παρουσίας. Το άλλο το κομμάτι το έχουμε βαφτίσει, όχι το έχουμε βαφτίσει, είναι το κομμάτι της ευχαρίστησης, αυτό που φέρνει την ισορροπία, αλλά το έχουμε βαφτίσει και λίγο πολυτέλεια. Δηλαδή, να φροντίσω την ωραία μου τη διατροφή, να είναι υγιεινή, να φροντίσω να έχω χρόνο για τον εαυτό μου, να αθληθώ και πάει λέγοντας. Ανατελεία λοιπόν. Πόσο καλά νιώθεις μέσα στην καθημερινότητά σου? Άμα έχεις επιλέξει μόνο το μονοθεματικό δουλειά, σπίτι, δουλειά, υποχρεώσεις, για πόσο να νιώθεις καλά? Ακριβώς. Οπότε αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι, εμένα θα το πεις. Είναι αλλαγή προτεραιοτήτων. Έτσι. Εφόσον λοιπόν εσύ διαταράσσεις την υγεία σου, σωματική, πνευματική, ψυχική, όπως θες πες, ολιστικά. Και αυτό διαταράσσεται. Και ναι, μπορεί να φέρνεις εις πέρας κάποιες υποχρεώσεις σου, είτε οικονομικές, είτε εργασιακές και και με μεγάλη επιτυχία μπορεί να ακριβώς το κάνεις. Αλλά όλο το άλλο πάσχει
κάποια στιγμή θα βρεθεί μια χύψη διατροφική συμπεριφορά που θα σου κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, mm-hmm. ώστε εν τέλει να σε κάνει να αρχίσεις να ψάχνεσαι και να λες ότι κάτι πρέπει να αλλάξω. Αυτό είναι μια υγιής αντίδραση. Ακριβώς. Γιατί καμπανάκια ακούμε σε όλη μας τη ζωή, αλλά τα αγνοούμε. Όταν λοιπόν έρθεις σε επαφή με κάποιους ειδικούς και γυρίσουν και σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, όταν κάτι αλλάζει, π.χ. διακοπές, mm. και ξαφνικά βλέπεις ότι εκεί που υποτίθεται τα έχεις όλα στρώσει, αλλά στις διακοπές σου πήρες 5 κιλά. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό, Ειρήνη. Όχι. Γιατί, αφού είναι παράδοση αυτό στις διακοπές να παχαίνουμε. Και ξέρεις ειδικά ο νεοέλληνας γιατί παχαίνει. Να, γιατί καλά, σκέφτεται, όχι μόνο αυτό. Γιατί σκέφτεται δε ότι θα πάει διακοπές, θα αλλάξει κάποια στιγμή πλαίσιο και θυσιάζει πολλούς ρόλους που λέγαμε πριν από την καθημερινότητά του για να πάει διακοπές. Δηλαδή, θα πάω διακοπές τον Αύγουστο, αλλά μέχρι τέλη Ιούλη θα δουλεύω πολύ περισσότερο. Σωστά, ναι. Θα εξαντλήσω πάρα πολύ το σώμα μου. Όχι, δεν θα πάω γυμναστήριο, δεν θα πάω το ένα, δεν θα βρεθώ με τους φίλους μου, δεν θα κάνω βασικές μου ανάγκες και όχι πολυτέλεια, το τονίζω αυτό. Για τη μία εβδομάδα διακοπών του Αυγούστου. Για τη μία εβδομάδα. Όπου εκεί τι συμβαίνει, απασφαλίζει η χειροβομβίδα. Λες τώρα, ζωάρα, μία εβδομάδα θα κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μ' αρέσει, ό,τι μου έχω απαγορεύσει. Ακριβώς, το πες. Ό,τι μου και έχω, το έκανες επίσης. Ό,τι μου έχω απαγορεύσει. Συν της άλλης, έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς καθημερινώς εγώ με αξιολογώ. Βλέπω το τι αξίζω και το πόσο εγώ αξίζω. Έχω δηλαδή την αυτοεκτίμηση που χρειάζομαι. Αν εγώ, για παράδειγμα, νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, μόνο εάν φοράω το extra small ή το small, ή γενικά αν έχω ένα πάρα πολύ αδύνατο σώμα, ή αν εν τέλει η φίλη μου γυρίσει και μου πει «Είσαι πολύ όμορφουλα σήμερα» ή το αφεντικό μου ή... Αυτό σημαίνει ότι εγώ έχω μία θεμελιώδη αξία το πώς θα με κρίνουν οι άλλοι. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό που αναφέρεις. Και ουσιαστικά λέω, προσπαθώ να τα συνδέσω όλα αυτά στον εγκέφαλό μου μέσα. Το πώς λειτουργούμε όταν βγαίνουμε από το πλαίσιο της καθημερινότητας. Εκεί δεν με κρίνουν. Α, εκεί δεν με κρίνουν, οπότε εγώ είμαι ελεύθερος. Α, γεια σου. Και αφήνομαι. Εκεί δεν με κρίνουν και μάλιστα εκεί μπορώ να δικαιολογήσω και να πω ότι εντάξει, τώρα είναι διακοπές. Θα πιω λίγο παραπάνω, θα είμαι πιο χαλαρός ή θα με δεις και θα είμαι πιο χαμογελαστός και θα πεις, αλλά μωρέ, εντάξει, λογικό δεν είναι διακοπές, είμαι, δεν έχω τις έννοιες. Πολύ σωστά. Ή θα είμαι ακόμα και περισσότερο και με ανθρώπους που μπορεί να με ξέρουν, δεν θα με ξαναδουν αύριο. Ναι. Σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα. Οπότε αυτοί δεν ξέρουν εγώ τι κάνω στην καθημερινότητά μου και αφήνομαι. Αξίζει όταν έχουμε αυτή την αλλαγή πλαισίου, είτε είμαστε σε διακοπές, είτε απλά πάμε ακόμα και για ένα επαγγελματικό ταξίδι σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα. Απλά βγαίνουμε από το καθημερινό μας πλαίσιο και τους ρόλους αυτούς τους κλασικούς και τους γνωστούς. Αξίζει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μας παρατηρήσουμε πώς συμπεριφερόμαστε. Αν αξίζει, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που πραγματικά χρειαζόμαστε όλοι μας. Σε μια δύσκολη κατάσταση που όλοι βιώνουμε, ιδίως την τελευταία τριετία, που η αλλαγή είναι πραγματικά μέσα στην καθημερινότητά μας. Ο COVID σε όλους έχει φέρει τεράστιες αλλαγές. Δεν έχει φέρει. Είναι τόσο σημαντικό λοιπόν να γινόμαστε ευπροσάρμοστοι σε μικρές αλλαγές. Και αν αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί όχι, ακόμα και οι διακοπές να είναι μια ευκαιρία που θα μας φωτίσει αυτό που λες πολύ σωστά, Ανδριανή μου, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε. Μέσα από αυτή την αλλαγή, εγώ μήπως νιώθω καλύτερα. Μήπως από αυτά που βιώνω στις διακοπές μου ή στην όποια αλλαγή πλαισίου, τελικά με βρίσκω και περισσότερο. Σίγουρα, κοίταξε να σου πω κάτι, στις διακοπές ή θα περάσεις καταπληκτικά, γιατί βρίσκεις τον εαυτό σου, χαλαρώνεις, το απολαμβάνεις, ή θα περάσεις χάλια. Γιατί επίσης θα βγουν άλλα πράγματα μπροστά, γιατί χαλαρώνουν όλοι, απελευθερώνονται όλοι και προφανώς εκεί μπορεί να βρεις και πράγματα του εαυτού σου, αλλά και τις φίλες σου, της Ειρήνης που πήγατε μαζί διακοπές και τους συντρόφους και των παιδιών σου, που όλοι έχουν απελευθερωθεί και βλέπεις ότι εδώ δεν είμαστε καλά, δεν πάει καλά. Και εκεί ερχόμαστε λοιπόν εμείς και παίρνουμε αυτή την ευκαιρία για όσους ανθρώπους εννοείται μας εμπιστεύονται και μας ρωτούν και λέμε, ωραία, μπορείς κάποια από τα στοιχεία της αλλαγής του πλαισίου να τα υιοθετήσεις στην καθημερινότητά σου. Π.χ. Για παράδειγμα,
στο κομμάτι της διατροφής, μια που λέμε και αυτό το κομμάτι. Ποια πράγματα έκανες στην καθημερινότητά σου, στις διακοπές, που θα ήθελες να τα υιοθετήσεις? Ξέρω, εγώ έτρωγα πρωινό. Κράτα το. Έτρωγα φρούτα. Ας ξεκινήσουμε από το πρωινό, για παράδειγμα. Η κλασική απάντηση όλων μέσα στη μέρα είναι ότι δεν προλαβαίνω. Ναι. Τρέχω να πάω τα παιδιά να κάνω να, δεν προλαβαίνω. Η υπόθεση του πρωινού είναι ένα δεκάλεπτο με ένα τέταρτο. Πειραματίσου είτε εσύ, είτε τα παιδιά σου, είτε όλοι μαζί ως οικογένεια, να δεις εν τέλει τι μπορεί να αποκομίσεις από αυτό. Και εννοείται, ειδικά για τους γονείς, θα γυρίσουν και να πούν «Μα όλοι έχουν μάθει, μα». Γίνεσαι το πρότυπο. Κάντο με το παράδειγμά σου, ρε παιδί μου. Και επέμεινε σε αυτό. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου, ακόμα και όταν κοιμούνται τα παιδιά ή ακόμα και ο σύντροφός σου, και πες ότι όχι. Εγώ θα καλωσορίσω με άλλη χαρά τη μέρα μου. Γιατί αυτό είναι το πρωινό. Είναι ένα καλωσόρισμα της μέρας μου. Ελάχιστοι είναι που στις διακοπές δεν επιδιώκουν να φάνε πρωινό. Να καλωσορίσουν δηλαδή τη μέρα τους με χαρά, με σύμπνοια, με ελευθερία, με συζήτηση, με επικοινωνία. Ναι, συνήθως τα πρωινά είναι λίγο πιο αγχωτικά στα σπίτια μας μέσα, έτσι. Ειδικά αν έχουμε και τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά να μην έχει ένας άνθρωπος. Συνήθως θα πει, έλα να κοιμηθώ λίγο παραπάνω και αυτό το τέταρτο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ντυθώ και θα ετοιμάζομαι, μη σου πω, και θα ντύνομαι όσο φεύγω από το σπίτι και πηγαίνω στη δουλειά και ξεκινάς με ένα πανικό, όπου και το μυαλό σου κουβαλάει πανικό εκείνη την ώρα. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνουμε και λέμε, δεν θα μπορούσες ένα τέταρτο της μέρας σου να κόψεις από τις ώρες που χαζεύεις στα social media? Δεν μπορούσες. Στην τηλεόραση που μπορεί να χαζέψει, σε κάτι το οποίο μέσα στη μέρα σου πραγματικά δεν σου αποκομίζει κάτι ουσιώδες στην όποια σου εξέλιξη ή βαθιά σου ενδοσκόπηση. Εκεί τους βλέπεις και μπλοκάρουν. Δεν είναι τώρα αυτό blocking στον εαυτό σου? Δηλαδή σκέφτεσαι, τι ωραία περνάω στις διακοπές μου, σηκώνομαι χαλάρα το πρωί, θα πάρω το πρωινό μου. Δεν υπάρχει αυτή η βιασύνη των πραγμάτων. Λογικό, γιατί δεν έχεις να κάνεις ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Αλλά ακόμα και αν φύγεις την ίδια ώρα για να πας απλά στη θάλασσα, που μπορεί να περιλαμβάνει και μεγαλύτερη προετοιμασία, εσύ δεν είσαι στην τσίτα, είσαι χαλαρός. Γιατί θα πας να κάνεις κάτι που σε χαλαρώνει. Και θα πεις, τι ωραία, ξέρω εγώ, μωρέ, διάβασα βιβλία στις διακοπές μου. Φέρ' το μέσα, θα μας αρέσει. Μωρέ, κουβέντιασα με τον άντρα μου, με τον σύντροφό μου, με τη σύντροφό μου. Πήρα τις φίλες μου τηλέφωνο. Έκανα τίποτα. Τι χρόνο, λοιπόν. Ωραία, τίποτα. Τι χρόνο, λοιπόν, είναι αυτός που επί της ουσίας μας κάνει να ερχόμαστε πιο κοντά με τον εαυτό μας. Είναι ο χρόνος που αν το σκεφτείς στην καθημερινότητά μας, μπορεί να τον πετάμε σε ανούσια πράγματα. Να το κάνουμε. Κατάλαβες. Μπορεί να το κάνουμε εκεί, κάθε μέρα, γιατί υπάρχουν και πολύ δύσκολες μέρες για όλους. Εβδομαδιαίως. Σίγουρα το κάνουμε. Αλλά σίγουρα το κάνουμε. Μπορεί, όπως λες, να μην είναι καθημερινός. Αλλά σίγουρα το κάνουμε. Εκεί λοιπόν, εγώ προσωπικά ειδικά, στο πλαίσιο παρέμβασης τους λέω, γράψτε. Γράψτε μικρούς στόχους μέσα στη μέρα που θα θέλατε να αλλάξετε. Και προσέξτε, όχι ευχές. Θα ήθελα να πάω στις διακοπές και να περάσω τέλεια και να έχω κάποιον να μου κάνει αέρα. Αλλά στόχους. Θα ήθελα να πάω στις διακοπές μου, π.χ. και να κάτσω με τον άντρα μου να συζητήσουμε ουσιοδός τι μπορούμε να αλλάξουμε στη μέρα μας που να μας φέρει πιο κοντά. Και πιο κοντά με τα παιδιά μας, αλλά πάνω απ' όλα και πιο καλά μέσα στη μέρα μας, ώστε το βράδυ όταν πάμε να κοιμηθούμε, να νιώθουμε ένα τόσο δά καλύτερα από χθες. Και γιατί να το γράψουμε αυτό? Ό,τι γράφουμε, μας μένει. Άρα στη δυσκολία μας, πάμε και βλέπουμε και λέμε, ωραία, το γράψα, τι έκανα γι' αυτό? Ένας τρόπος ελέγχου, δηλαδή ένα τσεκάρισμα στο ίδιο μας τον εαυτό. Συν της άλλης, να συνειδητοποιήσω αν είναι στόχος ή ευχή. Επιμένω σε αυτό. Πώς θα το καταλάβω αν είναι στόχος ή ευχή? Τι έκανα για να το υλοποιήσω. Okay. Εύχομαι λοιπόν να αδυνατήσω, αλλά δεν παραγγέλνουμε ένα σουβλάκι. Ναι, μωρέ, ρε, μου. Εκεί έβαλα στόχο λοιπόν να αδυνατήσω. Όχι. Στην αλλαγή λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που συνειδητοποιεί ότι μέσα στη μέρα του μπορεί να κάνει 100 ευχές, αλλά κανέναν ουσιώδη στόχο για τον εαυτό, σωματικά, πνευματικά, ξαναλέω, και ψυχικά. Μάλιστα. Στην αλλαγή αυτός θα λειτουργήσει ακραία. Θα πει, δεν βαριέσαι, φέρε και τα σουβλάκια, φέρε και τις πίτσες, φέρε αλκοόλ, φέρε οτιδήποτε, γιατί τώρα είναι η ώρα μου.
Την οποία ώρα την έχει αναβάλει όλο τους προηγούμενους 11,5 μήνες, τέλος πάντων. Για τους λόγους που προαναφέραμε. Του έτους. Άρα θέλει συνειδητότητα, θέλει παρατήρηση, θέλει να σκεφτούμε το πώς βιώνουμε την καθημερινότητά μας. Και οριοθέτηση. Και να μας παρατηρήσουμε. Φέτος το καλοκαίρι, ωραία, δεν θα κάνουμε την αλλαγή όλοι μας. Αλλά ίσως είναι μια καλή ευκαιρία αυτή τη μία μέρα. Ακόμα και τη μία μέρα μπορεί να πάρεις το ρεπό σου, να δεις πώς λειτουργείς. Γιατί εκεί σου βγαίνει αυτό το κομμάτι του. Πώς επιθυμώ να ζήσω το 24ωρο. Και πού είμαι πιο χαρούμενος. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Όχι, δεν είναι. Πάρα πολύ μεγάλη, θέλω να σου πω. Ένα λιθαράκι ακόμα σε αυτή τη συζήτηση, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτό που έλεγε ο Μπάουεν, που είναι βασικός ψυχίατρος της συστημικής, που έλεγε να λέω ναι χωρίς θυμό και όχι χωρίς τύψεις. Να λέω ναι χωρίς θυμό και όχι χωρίς τύψεις. Την αλήθεια μου δηλαδή. Να συνειδητοποιήσω δηλαδή μέσα στη μέρα μου πόσα ναι έλεγα ή λέω με θυμό. Απλά για να τα πω και να ικανοποιήσω γύρω-γύρω. Έτσι. Άρα ουσιαστικά εκεί περιμένω ότι θα κριθώ από τους άλλους και εμένα με βάζω στην άκρη. Και αντίστοιχα πόσα όχι λέω με τύψεις. Αμάν, τι μου κάνεις τελευταία εκπομπή της σεζόν, Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, τροφή για σκέψη όλο το καλοκαίρι. Άρα εκεί η αλλαγή, ξαναλέω, μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη και να το καταγράφει ο κόσμος, είναι πολύ σημαντικό, μέσα στη μέρα του, ώστε να δει για ποιον λόγο εγώ, όταν κάτι μου αλλάζει τα τετραγωνάκια μου, το πρόγραμμά μου, την καθημερινότητά μου, μου απορριθμίζει και τη διατροφή μου και τη συμπεριφορά μου και τα όλα μου. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.